Θετικό βήμα προς την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Εισαγγελικής Αρχής χαρακτηρίζει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου για το 2024, το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα. Την επισήμανση σχολίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος ανέφερε ότι το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό της νομικής υπηρεσίας, το οποίο χαρακτήρισε ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. Ο κ. Χαρτσιώτης, σε παρέμβασή του στο κρατικό ραδιόφωνο, αναφέρθηκε παράλληλα και στο νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό της ηλεκτρικής υπηρεσίας που βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Διατηρείται η συγκεκριμένη δομή και δημιουργείται και ένα σώμα, να το πω έτσι απλά, το οποίο θα δίνει ασφαλιστικές δικλίδες γενικότερα, γιατί όπως μιλάμε για ανέλεγκτο, είτε του Γενικού Εισαγγελέα είτε κάποιων άλλων ανεξάρτητων αξιωματούχων, την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αφήνουμε και κάποια άλλη ανεξάρτητη υπηρεσία χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο. Αναφορά που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου τύπου της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Είναι λίγο πρωτάκουστο αυτό που ακούω για ανέλεγκτο του Γενικού Ηλεκτή. Αν περάσει οτιδήποτε από την Βουλή των Αντιπροσώπων, τότε η ηλεκτρική υπηρεσία της Δημοκρατίας επιφυλάσσεται και θα εξετάσει τις επιλογές που έχει. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου του 2024 υπογραμμίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε ως προς την συμμόρφωση της δημοκρατίας σε υποδείξεις προηγούμενων ετών. Ωστόσο, δεικνύει ότι φαινόμενα διαφθοράς και αδιαφάνεια παραμένουν σε διάφορους τομείς. Μεταξύ των επισημάνσεών της, ο περιορισμένος αριθμός καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς και η περιορισμένη πρόσβαση της ηλεκτρικής υπηρεσίας σε πληροφορίες. Στην έκθεση γίνεται επίσης αναφορά και στην αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα για πάυση του Γενικού Ηλεκτή.